Έχω την τύχη να παίζω σε ένα ψυχολογικό θρίλερ που αγαπώ πολύ, υψηλής έντασης και βαθιάς ανησυχίας και τρομακτικά επίκαιρο, δυστυχώς. Λέγεται Παιχνιδοποιός και είναι του Αμερικανού Gardner McKee, στη σκηνοθέση Αλέξανδρου Κόεν στο μικρό Gloria. Διαβάζω την υπόθεση. Ένας επικίνδυνος άντρας επιτίθεται κατά συρροής ανυποψίας στις γυναίκες, δεν τις σκοτώνει, αλλά τις αγυνεύει οδηγώντας τις οικειοθελώς στο κρεβάτι και τέλος τις αδειάζει από τη ζωή, κάνοντάς τους λοβοτομή. Εγώ είμαι η αστυνομική νευροψυχολόγος Μοντ, η οποία δουλεύω σε νοσοκομείο και κουράρω αυτές τις γυναίκες. Είμαι απελπισμένη από το νομικό κενό που υπάρχει για αυτές τις υποθέσεις, γιατί ο παιχνιδοποιός δεν κατηγορείται για ανθρωποκτονίες, μια και δεν τους αφαιρεί τη ζωή, αλλά εάν τον συλλαμβάνανε θα μπορούσε να φυλακιστεί για 2-6 χρόνια. Έχω βάλει σκοπό της ζωής μου να πιαστεί. Ένα βράδυ η πόρτα μου χτυπάει και είναι ένας νεαρός και αρχίζει ένα τρομερό suspense μυστηρίου, δύο χαρακτήρων που παλεύουν για την επιβίωσή τους. Ο ρόλος και γενικά η παράσταση είναι αρκετά απαιτητική, διότι είμαστε δύο ηθοποιοί επί σκηνής. Έχει πολύ μεγάλη δράση, έχει βία, αλλά είχαμε την τύχη να δουλέψουμε και με τον Κρις Ραντάνοφ, που ήταν δάσκαλος κοινικής πάλης, οπότε τα πάντα γίνονται με τρομερή προσοχή. Έχουμε συναντήσει φοβερές αντιδράσεις από το κοινό, σίγουρα όλοι τρομάζουν, δηλαδή αυτή είναι η εμπειρία που έχουμε μέχρι στιγμής, ότι ακούμε πνιχτές φωνές, ακούμε σκέψεις ανησυχίας από το κοινό, αλλά νομίζω ότι είναι ένα ταξίδι έντασης και suspense. Είμαι τυχερή γιατί έχω μια πολύ όμορφη συνεργασία με τον συνάδελφό μου, τον Γιώργη τον Παρταλίδη, γιατί σε τέτοια έργα που είναι τόσο δύσκολα και σωματικά και συναισθηματικά, είναι πολύ σημαντικό να μπορείς να εμπιστεύεσαι τον συνάδελφό σου επί σκηνής. Και έχει για μένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ο τρόπος που έχει σκηνοθετήσει την παράσταση ο Αλέξανδρος Κοέν, διότι χρησιμοποιεί πολύ τον ήχο, χρησιμοποιεί τη μουσική, χρησιμοποιεί τα σώματα, χρησιμοποιεί το φως και ενώ δεν μπορώ να το δω απ' έξω γιατί είμαι μέσα στη διαδικασία, τα σχόλια που ακούμε είναι πολύ όμορφα. Είμαστε τυχεροί επίσης γιατί είναι μια παράσταση η οποία μας έχει εκπλήξει, γιατί από τότε που άρχισε είμαστε sold out και μακάρι να συνεχίσουμε να πηγαίνουμε καλά. Και γι' αυτό θα πήραμε παράταση μέχρι τέλη Ιανουαρίου και έχουμε και δύο έξτρα παραστάσεις αυτήν την Παρασκευή και την επόμενη στις 30 του μήνα. Και φυσικά την πρωτοχρονιά που περιμένουμε να αλλάξει, να μπει ο καινούργιος χρόνος με ένα θρίλερ τέτοιου είδους.